Σε λευκό τοπίο έχει μετατραπεί η αλόνισος, με τη χιονόπτωση να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αυτοκίνητα έχουν θαυτεί στο χιόνι, δέντρα έχουν σπάσει από το βάρος του χιονιού και περιοχές στο νησί παραμένουν χωρίς νερό και ρεύμα. Το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι προσπάθειες των αρχών στρέφονται στις οικογένειες που έχουν εγκλωβιστεί σε αγρικίες. Είναι πρωτοφανής η κακοκαιρία, ιδιαίτερη ένταση στα φαινόμενα, 2 μέτρα χιόνι. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτοικοι στην Αλόνισο. Η Δημοτική Αρχή με λίγα μέσα και με τους ανθρώπους εδώ δίνουν τη μάχη για να ανοίξουν το δίκτυο και να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες στο νησί της Αλονίσου προκειμένου να βοηθήσουν τα άτομα που είναι αποκλεισμένα ή χρειάζονται μεταφορά. Παρόμοιες εικόνες και στη Σκόπελο, όπου οι περισσότεροι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι και πολλές οικογένειες έχουν εγκλωβιστεί στις κατοικίες τους. Υπάρχουν όμως αποκλεισμένες κάποιες οικογένειες σε δύσβατες περιοχές, στα ψηλώματα, που επιχειρούν μηχανήματα του Δήμου να τους απεγκλωβίσουμε. Βέβαια, τηλεφωνική επικοινωνία υπάρχει με όλους, δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας, υπάρχει μόνο το πρόβλημα το ότι η μετακίνησή τους. Στην Κιμιεβία, ορεινά χωριά παραμένουν αποκλεισμένα. Οι αρχές καταβάλουν προσπάθειες να ανοίξουν οι δρόμοι και το λιμάνι. Πέρα να φτάσω με τα πόδια, μόνο με τα πόδια, με τίποτα άλλο μέσα, δεν μπορεί να περάσει από το σπίτι μου. Είναι πιο ψηλά, είναι κοντά στο χιλιόμετρο και παραπάνω από εδώ. Ήρθαμε αναγκαστικά να βγάλουμε ψωμί, γιατί είναι το χωριό χωρίς ψωμί 4 μέρες. Το ρεύμα δεν λειτουργεί εδώ πλήρες για να μπορούμε να βγάλουμε ψωμί. Βάλαμε τη γεννήτρια. Θα βγάλουμε ψωμί γύρω στις 11 να εξυπηρετηθεί ο κόσμος 2-3 ώρες. Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούνται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πολλές περιοχές της Αττικής έχουν ντυθεί στα λευκά. Έντονες ήταν οι χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Αθήνας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη χιονισμένη Ακρόπολη. Χιονοπτώσεις και παγετός και σήμερα στη Φλόρινα, με το θερμόμετρο να πέφτει στους μείον 16 βαθμούς Κελσίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή με χειμερινά λάστιχα. Συνθήκες ολικού παγετού επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Στα Λευκά ντύθηκε και η Χαλκιδική, με τη χιονόπτωση κατά τόπους να είναι πυκνή ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Σε Νικήτη, Νέο Μαρμαρά, Σάρτη, τα πάντα έχουν καλυφθεί από χιόνι. Η κίνηση των οχημάτων στην ορεινή Χαλκιδική γίνεται με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, καθώς και σε τμήματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου και Θεσσαλονίκης Ιερισσού. Χιόνι έχει πέσει σε Ημαθία, Πιερία και Σέρες και απαιτείται η χρήση αλυσίδων για την κίνηση των οχημάτων σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας.